Εκτάκτως συνεδρίασε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου 63 εργαζομένων στον τομέα της καθαριότητας. Το ελεγκτικό συνέδριο ανακοίνωσε πως οι συμβάσεις που ανανεώθηκαν τους προηγούμενους μήνες έληξαν, καθώς η ανανέωσή τους κρίθηκε αντισυνταγματική. Ωστόσο, στο Δήμο Καβάλας, όπως και στους άλλους Δήμους, υπάρχουν τρέχουσες ανάγκες στην καθαριότητα και έλλειψη προσωπικού. Για λόγους δημόσιας υγείας, όπως ανέφερε και η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, οι συμβάσεις πρέπει να ανανεωθούν αμέσως. Η ΚΕΔΕ έκανε ερώτημα στο Υπουργείο, πρέπει να πάρω ντε και καλά το ίδιο προσωπικό, και το Υπουργείο απάντησε ναι, πρέπει να πάρεις όλο αυτό το προσωπικό που περιλαμβάνεται μέχρι τις 7 Αυγούστου στην κατάσταση. Είναι ονομαστικές οι συμβάσεις. Να σχολιάσω κιόλας ότι για αυτούς τους ανθρώπους ισχύει ότι τους έφεξε. Διότι συνεχίζεται μια δουλειά, συνεχίζουν να εισπράττουν αμοιβές για τη δουλειά τους, δεν το συζητάω, σε μια εποχή που συνοστίζονται ή θα συνοστίζονταν διαφορετικά δεκάδες ή εκατοντάδες έξω από το γραφείο σας, Δήμαρχε, για την αναζήτηση αυτής της περιπόθετης εργασίας. Περιπόθετη φτάσαμε να θεωρούμε την εργασία στον τομέα αυτό. Από τη στιγμή που σήμερα γίνεται η απόλυση, και οι άνθρωποι αυτοί που είχαν άνθρωποι μέσα εργαζόμενοι που η σύμβασή τους έλεγε αργότερα, τους αφαιρείται το δικαίωμα ώστε να κλείσουν, όχι εσείς κύριε Δήμαρχε. Τους αφαιρεί ο νόμος. Ο νόμος. Όχι δεν. Τους αφαιρεί ο νόμος το δικαίωμα, γιατί όταν σήμερα γίνεται η απόλυσή τους, τους αφαιρεί το δικαίωμα που θα μπορούσαν να είχαν, αν δεν υπήρχε αυτός ο νόμος, να διεκδικήσουν την πάλι κυριακή ανάγκη τους. Ναι ή όχι, κύριε Νομική Συμβουλή. Το δικαίωμα δεν παρήχεται. Έτσι, ούτε υπήρχε και το σχετικό αίρισμα ώστε βάσει αυτών των διατάξεων. Οι συμβάσεις, όπως είπε η κυρία Δήμαρχος, είχαν προπολού λήξει. Οι παρατάσεις αυτές οι διαδοχικές κρίθηκαν αντισυνταγματικές, άρα ομιλούμε περί ενός σχήματος ατελέσματος. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό παρά μόνο αυτό που έγινε. Κάποιος ο οποίος θέλει να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια, κύριε Παπαδόπουλο, δεν κολλείεται. Οποτεδήποτε μπορεί να πάρει και χθες και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο. Έρχεται λοιπόν η σημερινή κυβέρνηση και παρόλα τα λάθη και από τη μεριά της έρχεται και λέει ότι θα πρέπει επιτέλους να πάμε και να καλύψουμε αυτές τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες με μόνιμο προσωπικό. Μέχρι να τελειώσουν αυτές οι διαδικασίες δίνω το δικαίωμα να υπάρξουν νέες συμβάσεις με εργαζόμενους που ήδη εργάζονται στο Δήμο, στους Δήμους, και στην πλειοψηφία τους έχουν προσληφθεί με διαδικασίες διαφανείς και αξιοκρατικές, με κριτήρια δηλαδή ΑΣΕΠ. Παράλληλα με τη μονιμοποίηση αυτών των συμβασιούχων έπρεπε και πρέπει να αλλάξουν όλοι αυτοί οι αντεργατικοί νόμοι που έχουν σχέση με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας λάστιχο. Θα σου πω ότι υπήρχαν άνθρωποι ανασφάλιστοι, στους οποίους το δίμηνο στο Δήμο, αυτό το δίμηνο που το θεωρούν μερικοί ότι είναι πια ένα δώρο και εγώ δεν ξέρω τι δώρο είναι αυτό, τουλάχιστον εξασφάλιζε ασφάλιση για τα παιδιά του να μπορούν να πηγαίνουν στο γιατρό.